Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη, μεγάλη χαρά που μυρίζει σήμερα την ψυχή μου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και να δοξολογήσω τον αναστημένο Κύριό μας για την μεγάλη τιμή και ευλογία να διακονήσω από εδώ και στο εξής το Ιερό Θυσιαστήριό του, με τη χειροτονία μου σε διάδρομο σε αυτή την ιστορική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μας, στον ομό Πρεβενών, με την πανέμορφη φύση και τους ωραίους ανθρώπους. Και τη χαρά μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη το γεγονός ότι η χειροτονία μου γίνεται στην αναστάσιμη περίοδο, εδώ, στον όμορφο ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Δοξαρά, ανήμερα της Ιεράς Πανηγύριος της Παναγίας μας, της Ζωοδόπου Πηγής. Σεβασμιότατε, τα παιδικά και φιλικά μου χρόνια τα έζησα στην όμορφη κατηχητική παρέα των χριστιανικών μαθητικών ομάδων Θεσσαλονίκη. Με την ενορία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της οποίας ήσασταν προϊστάμενος, και με εσάς προσωπικά, συνδέθηκα όταν πριν από 20 χρόνια γνώρισα με τη χάρη του Θεού την αγαπημένη μου σύζυγο Άννα, η οποία υπήρξε πνευματικό σας παιδί. Από τότε τρέχω προς το πρόσωπό σας μεγάλη αγάπη και σεβασμό και από εκείνη την εποχή ξεκίνησε και η συνεργασία μας στο κατηχητικό έργο της ενορίας του Αγίου Χρυσοστόμου, στο οποίο υπηρετήσαμε ως κατηχητές μαζί με τη σύζυγό μου. Μία συνεργασία που, αν και διακόπηκε για λίγο λόγω της ανατροφής των 5 παιδιών μας και των θεολογικών μου σπουδών, συνεχίστηκε μέχρι και την ευλογημένη ημέρα της ανάδειξής σας σε Μητροπολίτη Τρεβενών. Την πρώτη νήξη για ιεροσύνη μου την κάνατε πριν από 3 χρόνια, όταν βάφτισα τον Χρυσόστομο, το 6ο παιδί του κουμπάρου μας, πατέρα Χρήστου Κούρτη, που πρώτο χειροτονήσατε διάκονο στα Τρεβενά. Από τότε λοιπόν, εγώ και η σύζυγός μου Άννα κάναμε το θέμα της ιεροσύνης θέμα προσευχής και το συζητήσαμε με τον πνευματικό μας πατέρα Γρηγόριο Χαραλαμπίδη, ο οποίος μας ενεθάρρυνε στην αποδοχή του μυστηρίου αυτού. Έτσι, σιγά σιγά η σκέψη αυτή ορίμαζε μέσα μας. Και όταν στις αρχές του έτους, ως επίσκοπος πλέον Τρεβενών, μου απευθύνατε την κλίση να έρθω να διακονήσω εδώ, στην ευλογημένη Μητρόπολη σας, την κλίση αυτή την εξέλαβα σαν κλίση του ίδιου του Χριστού. Και την αποδέχτηκα με πολύ χαρά, αποφασισμένος να δώσω το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μου, όλο μου το είναι, στη διακονία του Χριστού και των αδερφών μας. Η αποδοχή βέβαια αυτής της κλίσης πρόσκλησης με φέρνει μπροστά σε μία πρόκληση. Εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθεί, το λέει ο Χριστός. Και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος, ο εμός έστε. Δηλαδή όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο διάκονός μου. Αυτός θα πρέπει να είναι λοιπόν από εδώ και πέρα ο σκοπός και ο αγώνας μου. Να γίνω ένα συχνηλάκης του Χριστού, ακολουθώντας σταθερά τα βήματά του, από το γάμο της Κανά που έκανε το πρώτο του θαύμα, μέχρι και τη σταυρική του θυσία πάνω στο Γολγοθά, ελπίζοντας και προσευχόμενος να τον ακολουθήσω και στην Ανάστασή του. Το έργο δύσκολο, η ευθύνη μεγάλη, οι δυνάμεις του περιορισμένες, αλλά με αναπάβει το αποστολικό ρητό, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα καταφέρω. Όχι όμως χάρη στις δικές μου δυνάμεις ή τη δική μου αξιοσύνη, αλλά χάρη στο Χριστό, ο οποίος ενδυναμώνει και βοηθά όσους τον υπηρετούν. Μα αναπάβει επίσης η σκέψη ότι στον αγώνα αυτόν και στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά μου, θα έχω οδηγό και στήριγμα και εσάς τον ίδιο δεσποτά μου, με το παράδειγμα και τις συμβουλές σας. Είναι αλήθεια ότι αφήνοντας πίσω μας τη Θεσσαλονίκη θα μας λείψουν οι γονείς και τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας από τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες και η πνευματική οικογένειά μας της ενορίας του Αγίου Χρυσοστόμου. Δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα όμορφο παρελθόν. Όμως αυτό ακριβώς το παρελθόν θα αποτελέσει το σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο θα δημιουργήσουμε ένα εξίσου όμορφο μέλλον με τη νέα μας πνευματική οικογένεια της Μητροπόλεως Πρεβενών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έστειλε ο Θεός στη ζωή μου για να με βοηθήσουν στην πορεία μου μέχρι σήμερα.
τον πατέρα μου Γιώργο και τη μητέρα μου Δήμητρα για την καθημερινή προσφορά της αγάπης και της προσευχής τους και γιατί από μικρό παιδί με εμπιστεύτηκαν στα κατηχητικά σχολεία, καθώς και τους παππούδες μου που εύχονται συνεχώς για μένα στη γη και στον ουρανό. Τους γονείς της συζύγου μου, Παναγιώτη και Ευαγγελία, για την αγαπητική βοήθεια και τη στήριξη που δεν έπαψαν στιγμή να μας προσφέρουν. Τα αδέρφια μου, Γιάννη, Μίνα, Αντιγόνη, Γρηγόρη, Αλέξανδρο και Αναστασία, που πάντοτε με στήριζαν στις αποφάσεις μου και που με χαρά δέχτηκαν και την απόφασή μου να χειροκροτηθώ. Η γυναίκα μου Άννα, με την οποία μοιραζόμαστε καθημερινά τις χαρές και τα προβλήματα της κοινής μας ζωής, στηριζόμαστε ο ένας τον άλλον και οι δυο μαζί στο Θεό που μας χάρισε 5 υπέροχα παιδιά. Τη Δήμητρα, την Ευαγγελία, τον Γιώργο Ραφαήλ, τον Παναγιώτη και την Ειρήνη. Τα ευχαριστώ για τις ευτυχισμένες στιγμές που μας χαρίζουν και προσεύχομαι να είναι καλοφωτισμένα και πάντα στον δρόμο του Θεού. Τους κατηχητές μου και τους φίλους μου στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες Θεσσαλονίκης, που με βοήθησαν να αγαπήσω τον Χριστό και μου έμαθαν ότι πάντοτε στέκει έξω από την πόρτα της καρδιάς μας, προσκαρτερώντας να το ανοίξουμε. Εύχομαι, όπως λέει και ένας κατασκηνωτικός μας ύμνος, από το ίδιο ποτήρι εμείς να γευτούμε αιώνια ζωής. Τον πατέρα Χρήστο και τη Δέσποινα, τους κουμπάρους μας. Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να εκφράσουν τα συναισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης απέναντί του. Η κοινή αδελφική μας πορεία που ξεκίνησε από τα μαθητικά μας χρόνια θα συνεχιστεί και εδώ, στη διακονία μας στην Εκκλησία των Βρεβενών, καθώς αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Τα κατηχητόπουλα, τους συγκατηχητές, τους συγχωροδούς, τον Μαέστρο μας Χρυσόστομο Σταμούλη, τους ιερείς και όλους τους ενορίτες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για τα ωραία χρόνια που περάσαμε μαζί και για τις τόσες ευχές που χάρισαν σε μένα και στην οικογένειά μου από τη μέρα που έμαθαν για τη χειροτονία μου. Τον σεβαστό μου πατέρα Γερβάσιο και τις αδελφές της Οσίας Ξένης, που το παράδειγμα της θυσιαστικής αγάπης τους καθοδηγεί, εμπνέει και διδάσκει. Όλους τους συγγενείς, φίλους ιερείς, εκλεκτούς ιεροψάλτες και όλους τους παρευρισκομένους αδελφούς που ήρθατε άλλοι από πολύ μακριά και άλλοι από πιο κοντά για να χαρείτε σήμερα με τη χαρά μου και να προσευχηθείτε στο Θεό να με κάνει άξιο εργάτη του αμπελώνατο. Θα προσεύχομαι κι εγώ καθημερινά για σας. Πριν κλείσω το λόγο μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Θεό για τον πνευματικό μου πατέρα, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Χαραλαμπίδη, ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που με καθοδήγησε πρώτα με το παράδειγμα του φράου και ταπεινού χαρακτήρα του και ύστερα με τις γεμάτες αγάπης συμβουλές του. Τέλος, ευχαριστώ εσάς, Σεβασμιότατε, γιατί σήμερα ανοίγεται μπροστά μου έναν δρόμο διακονίας και σωτηρίας. Γι' αυτό το δώρο της αγάπης σας δεν έχω τι να σας αντιπροσφέρω, παρά μόνο ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού ποτέ να μην σας απογοητεύσω. Ο πνευματικός μου, όταν μου έδωσε την ευχή του για να χειροτονηθώ, με συμβούλεψε να προσέξω να μην μου γίνει ποτέ η ιεροσύνη μία συνήθεια, μία ρουτίνα, αλλά πάντοτε με ζήλο και πλήρη συνέστηση των τελειωμένων να διακονώ ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, Δέσποτα, βοηθήστε με τις προσευχές, τις νουθεσίες και την πνευματική σας καθοδήγηση μέχρι και την τελευταία μου Θεία Λειτουργία, με φόβο Θεού να προσέρχομαι στο Ιερό Θυσιαστήριο. Αμήν. Αγαπητέ μου υποδιάκονε Πέτρο, μέσα στην αναστάσιμη χαρά, μέσα σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι που ζούμε όλοι μας, ήρθε να εμβολιαστεί και η δική σου προσωπική χαρά σήμερα και να ζήσουμε όλοι και να χαρούμε ένα πνευματικό πανηγύρι. Η χειροτονία σου στον πρώτο βαθμό του διακόνου. Να ξέρεις ότι εμβολιάστηκε ήδη μέσα στο μήνυμα της Αναστάσεως και ήδη διαδόθηκε πανταχού μαζί με τον Χριστός Ανέστη, ότι ο Πέτρος πλέον μεταφυτεύεται από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης στην Εκκλησία των Βρεβενών μαζί με την οικογένειά του και παραδίδει τον εαυτό του αλλά και την οικογένειά του στο Θεό
για να διακονήσει αενάω και παντοτινά την τοπική εκκλησία των Γρεβενών. Είναι συνήθιο, δυστυχώς, οι άνθρωποι από την Ήπεθρο να φεύγουν και να πάνε στις μεγαλοπόλεις. Έχουν τάσεις φυγής. Εσύ, όπως και ο πατήρ Χρήστος, αναστρέψατε αυτή τη συνήθεια και από τη μεγαλούπολη της Θεσσαλονίκης ήρθατε στα όμορφα Γρεβενά για να διακονήσετε την τοπική εκκλησία. Η απόφασή σου δείγμα γνησιότητας της πίστεως και των συναισθημάτων σου προς τον Χριστό. Γνωρίζεις, όπως είπες και εσύ, ότι έρχεσαι σε μια επαρχία ευλογημένη μεν, αλλά ορεινή, δύσβατη, με πολύ λιγότερο κόσμο φυσικά από τη μεγαλούπολη της Θεσσαλονίκης, αλλά και αυτήν ακόμη την ενορία του Αγίου Χρυσοστόμου. Αλλά έρχεσαι σε μια επαρχία και σε μια Μητρόπολη ηρωική, μαρτυρική και τόπον Αγίων. Αυτά τα τρία ας σηματοδοτήσουν τη διακονία. Τόπος Αγίων. Όχι μόνο οι Άγιοι δύο νεομάρτυρές μας, ο Άγιος Γιώργιος και ο Άγιος Δημήτριος ο Σαμαρινιώτης, αλλά και ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός που πέρασε από τα μέρη μας, αλλά και ο Όσιος Νικάνορας, ο οποίος σηματοδοτεί και δίνει το στίγμα του στην επαρχία μας. Έτσι λοιπόν και εσύ, μέσα από τη διακονία σου, έχοντας πρότυπο τους Αγίους και τους τοπικούς Αγίους, αγωνίσου να αγιάσεις. Αγωνίσου κι εσύ να πετύχεις αυτό που είναι ο πόθος μας και ο καημός ολωνών μας. Η σωτηρία της ψυχής μας. Έχεις στο νου σου πάντοτε ότι δεν θα σώσεις εσύ τον κόσμο, αλλά ο Χριστός σώζει τον κόσμο διεσού. Άρα λοιπόν θα αγωνίζεσαι κάθε μέρα να δίνεις τη σωστή μαρτυρία του Αγίου για να βοηθάς τους ανθρώπους έχοντας σε πρότυπο να ακολουθούν τον δρόμο του αγιασμού. Η εκκλησία μας η τοπική είναι εκκλησία μαρτύρων με πρώτον μάρτυρα τον Επίσκοπο Εμιλιανό των Γρεβενών. Άρα λοιπόν συνειδητά από εδώ και πέρα χωρώντας το τιμημένο ράσο του ορθόδοξου κληρικού μαρτυρείς για τον Χριστό. Όσο βαρύ κι αν είναι, να ξέρεις ότι είναι πανάλαφρο όταν συνειδητά όχι απλά το φοράμε αλλά το τιμούμε και χαιρόμαστε για αυτό το οποίο φέρουμε. Και όταν συνειδητά καθημερινά θα μαρτυρείς για τον Χριστό μέσα από το μαρτύριο της πίστεως. Και μην ξεχνάς ότι η τοπική μας εκκλησία είναι εκκλησία ηρώων. Η Δυτική Μακεδονία και η περιοχή των Γρεβενών έδωσαν ήρωες όχι μόνο στους απελευθερωτικούς αγώνες της τουρκοκρατίας και μετά, αλλά γενικά στη ζωή. Έτσι λοιπόν και εσύ, με ηρωικό φρόνημα. Και το ηρωικό, το φρόνημα το ορθόδοξο είναι αυτό που έλεγε και παρότρινε ο Άγιος Παΐσιος σε όλους τους χριστιανούς, σε όλους τους επισκέπτες, σε όλους αυτούς οι οποίοι τον πλησίασαν. Αποκτήστε, έλεγε φιλότιμο. Αυτό λοιπόν είναι το ηρωικό φρόνημα του Έλληνα ορθόδοξου χριστιανού. Έτσι λοιπόν και εσύ, με το ηρωικό φρόνημα του φιλοτίμου, από εδώ και πέρα να διακονήσεις τον Χριστό.
μη ξεχάσεις ότι πάντοτε θα είσαι διάκονος και στο δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης όταν με το καλό θα ανεβείς, μη ξεχνάς ότι και εκεί θα είσαι διάκονος, πρώτα του Χριστού και μετά των ανθρώπων. Όλοι μας, και εγώ θα πρέπει να το θυμάμαι αυτό, και όχι μόνο να το θυμάμαι, να το εφαρμόζω στη ζωή μου και να το δίνω πρότυπο και σε εσάς. Άλλωστε, τι λέει ο Κύριος μας, ο θέλων είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος. Έτσι λοιπόν και εσύ αγαπητέ μου Πέτρο. Τώρα που πλέον σε λίγο παίρνοντας τη χάρη του Θεού θα καταστείς διάκονος της Εκκλησίας των Γρεβενών. Τώρα σε λίγο που θα μπορείς πλέον να μετέχεις σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι που λέγεται Θεία Ευχαριστία και Λειτουργία. Τώρα από εδώ και πέρα που θα μετέχεις στην αναστάσιμη χαρά, γιατί το στίγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το κατεξοχήν γεγονός που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία και τη διαφοροποιεί από τις οποιασδήποτε άλλες χριστιανικές εκκλησίες είναι η Ανάσταση. Εμείς, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε κέντρο τη ζωή μας την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν και εσύ, μέσα από τη σταυρώσιμη καθημερινότητα, θα στοχεύεις πάντοτε στην Ανάσταση την προσωπική της ψυχής, της οικογένειάς σου και του ποιμνίου που σε εμπιστευτεί ο Χριστός, αλλά και γενικά της Εκκλησίας. Και με τον αγώνα σου, της προσευχής, της προσοχής, της διακρίσεως, με όλα αυτά τα οποία επίσης είναι τα μηνύματα της Αναστάσεως, δηλαδή η χαρά, η ειρήνη και η αγάπη, να είσαι σίγουρος ότι διακονώντας το Θεό θα είσαι μέσα στην αγκαλιά Του. Και όπως σήμερα τιμούμε και θυμόμαστε την Παναγία Μητέρα μας, η οποία ως ζωοδόχος πηγή μας έδωσε τον ζωοδότη Κύριο, έτσι λοιπόν και σε σένα θα είναι μια πηγή ζωής στην κυριολεξία, όταν πάντοτε θα καταφεύγεις σε εκείνη και να ξέρεις ότι ούτε απαράκλητο θα σε αφήνει, ούτε αβοήθητο θα σε αφήνει, αλλά κυρίως όμως δεν θα σε αφήνει μόνο. Θα σε έχει στην αγκαλιά της, όπως έχει τον Υιό της και τον Θεό μας, τον Χριστό, και έτσι λοιπόν θα είσαι πάντοτε ασφαλής. Αγαθή Συγκυρία, που σήμερα παίρνεις τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και στη γιορτή της Παναγίας, όχι μόνο μέσα στην Αναστάσιμη Χαρά, αλλά και στην γιορτή της ζωοδόχου πηγής, όπου σε αυτή την πηγή πάντοτε θα καταφεύγεις για να ανεφοδιάζεσαι, να τροφοδοτήσαι, να δροσίζεσαι, για να δροσίζεις, τροφοδοτείς και ανεφοδιάζεις και όλες αυτές τις ψυχές που σε λίγο θα είναι κοντά σου. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι πλέον εις τη χαρά του Κυρίου σου. Δόξα σοι Άγιοι Μαρτύρες, Ιδιαίτερος Αγρίσαντε και Στέφανος Πέντε, πρέπει
Γιώργο.
Άξ!